Στο εδόλιο του Μικτού του Δικαστηρίου της Αθήνας θα καθίσει στις 18 Μαρτίου ο προφυλακισμένος ηθοποιός Πέτρος Φιλιππίδης, που κατηγορείται για βιασμό κατ' εξακολούθηση το 2008 και δύο απόπειρε βιασμού τα έτη 2010 και 2014. Οι καταγγελίε των γυναικών που έγιναν σε βάρο του Πέτρου Φιλιππίδη ήταν αυτέ που τον έφεραν στη θέση του κατηγορούμενου, αντιμέτωπο με τα δικήματα και οδήγησαν στην προσωρινή του κράτηση τον περασμένο Ιούλιο. Η δίκη του, που είναι ο πρώτο ηθοποιό, ο οποίο θα δικαστεί μετά τι καταγγελίε του κινήματο Μητού, προσδιορίστηκε 1,5 περίπου μήνα μετά την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματο από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Η πρώτη γυναίκα καταγγέλει τον Πέτρο Φιλιππίδη ότι την παρέσυρε στο καμαρίνι του με την πρόφαση ενό ρόλου και την υποχρέωση στη διενέργεια σεξουαλίου. Πράξεων. Στο καμαρίνι του καταγγέλλεται ότι παρέσυρε το 2010 και τη δεύτερη συναδελφό του προκειμένου να τη δώσει ένα διορθωμένο σενάριο του ρόλου τη. Σύμφωνα με τη μαρτυρία τη γυναίκα, αποπειράθηκε να τη βιάσει. Η δεύτερη γυναίκα που καταγγέλλει τον ηθοποιό για απόπειρα βιασμού τον Αύγουστο του 2014 υποστηρίζει ότι δέχτηκε επίθεση μέσα στο αυτοκίνητό του την ώρα που θα την επέστρεφε στο σπίτι τη. Ο Πέτρο Φιλιππίδη αρνείται τι κατηγορίε που του αποδίδονται αναφέροντα πω είναι θύμα εκδίκηση. Στην απολογία του είχε Κάνει λόγο για ψευδής και ανυπόστατους ισχυρισμούς, αλλά και μανία εκδίκησης.